Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μέσα στην Βουλή. Θα μιλάτε εσείς για το ΣΥΡΙΖΑ και ένας πρώην σύντροφός σας, ο κύριος Χαρίτσης κατά πάσα πιθανότητα, θα μιλάει για τους 11 που θα πάρουν και μία ονομασία σε λίγο, θα έχουν ένα τίτλο. Θα είναι δύσκολο οι δύο πρώοι σύντροφοι, οι οποίοι μπορεί και να αντιπαρατεθούν σε κάποιο σημείο. Καλά, είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι πολύ δυσάρεστο. Είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη και ένα πολύ μεγάλο λάθος των πρώην συντρόφων και συντρόφισσών μου. Πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί. Λάθη γίνανε μόνο από τη μία πλευρά. Όχι, δεν γίνανε μόνο από τη μία μεριά λάθη. Και εγώ μπορεί να έχω κάνει λάθη και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι χθες έκανα και την αυτοκριτική μου στην πολιτική γραμματεία, γιατί και ως πρόεδρος θα μπορούσα και θα έπρεπε ίσως να κάνω και περισσότερα για να λυθούν προβλήματα. Δεν είσαστε πρόεδρος εσείς όμως. Ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας εννοώ. Ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας δεν μιλάμε για τους βουλευτές, τώρα μην παρανοήσουμε. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι ο κύριος Κασελάκης. Μήπως η δική του πορεία. Γιατί τι είπανε στην ανακοίνωσή τους. Δημοκρατικά εξελέγει. Δεν αμφισβητούν τον τρόπο της εκλογής τους. Ναι, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά ήταν αντιδημοκρατική πορεία του. Ποια ήταν η δημοκρατική πορεία. Τώρα εγώ θέλω να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Γιατί ο κόσμος βλέπει κάποια στιγμή θα κουραστεί με αυτό το σύριαλ. Δηλαδή δεν θέλω να γίνει σύριαλ ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσάς σας άρεσε λοιπόν, να ακούτε τον πρόεδρό σας μέσα στην Κεντρική Επιτροπή να μιλάει για πέμπτη φάλαγγα, κύριε Φάμελ. Τα είχατε ξανακούσει αυτά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν εδώ πέρα να τα πάρουμε με τη σειρά. Κατηγορήθηκε ο Στέφανος Κασελάκης για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις, τρόπο, δεν θέλω τον όρο, δεν θέλω να. Αντικαταστατικές. Για αντιδημοκρατικές νομίζω. Ναι. Λένε στο κείμενο. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι έχει γίνει δύο φορές κοινοβουλευτική ομάδα, έχει γίνει δύο φορές η πολιτική γραμματεία οι τρεις, έχει γίνει δύο φορές το εκτελεστικό, έχει συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, έχουμε οδικό χάρτη για το συνέδριο, ό,τι προβλέπει το καταστατικό μας. Αντικαταστατικές ενέργειες γίνανε από την πλευρά κάποιων που αποχωρήσαν, όχι όλων. Στην Κεντρική Επιτροπή. Υπήρξε τοξικό στην κλίμα. Στην Κεντρική Επιτροπή. Κύριε Παπαδάκη, με το θέμα, μιλάμε ναι. τώρα γιατί ήταν τηρήθηκε το καταστατικό. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει τηρήσει το καταστατικό. Η πρόταση για δημοψήφισμα. Έχει τηρήσει το καταστατικό. Η πρόταση για δημοψήφισμα δεν την έκανε στην εισήγησή του, όμως κατάλαβε και ο ίδιος αυτόν τον συλλογικό διανόμενο που είναι το κόμμα ότι πρέπει να εκφραστούν. Την πέσατε. Δεν είναι ότι όχι, το κατάλαβε. Οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ δημοκρατικές και δεν υπάρχει πέσιμο, δεν υπάρχουν τέτοιες εφράσεις μας. Θέλω να ξέρετε ότι είναι, να ξέρετε ότι είναι πολύ, πολύ δημοκρατικό και χθες το κλίμα ήταν σύνθεσης. Λοιπόν, να το πω ξεκάθαρα. Το πρόβλημα με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που φύγανε, τους πρώην, δεν ξέρω. Εγώ αισθάνομαι ακόμα πάντα. Ακόμα δεν το έχετε συνηθίσει. Ναι, ναι, πάντως, αισθάνομαι. Ναι. Κοιτάξτε, στην αριστερά το συνέστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένας ρομαντισμός για την πολιτική. Έφυγαν εγώ έτσι το γιατί νιώθω. Γιατί έχασαν, κύριε Φάμελ. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα αυτό, ακατανόητο. Είναι ακατανόητο. Για ποιο λόγο. Εφόσον αναγνωρίζουν την δημοκρατική εκλογή του Στέφανου του Κασελάκη, και προφανώς και εγώ αυτό υποστηρίζω, δεν έκατσαν στο συνέδριο να κάνουμε μια συζήτηση και να μου δώσουν δυνατότητα και εμένα και οποιοδήποτε άλλο να ψηφίσουμε για πράγματα που μπορεί να είναι σωστά ή λάθος. Δηλαδή, η πολιτική διαφωνία, αν είναι πολιτική διαφωνία, εγώ θέλω να συμφωνήσω σε μια εκφορά. Λόγω που λένε ότι έχει πολιτική διαφωνία κάποιος. Ωραία. Γιατί δεν μπήκε στα όργανα. Στην Κεντρική Επιτροπή δεν κάτσανε μέσα να συζητήσουμε ακόμα και το θέμα δημοψηφίσματος. Διότι δεν το έβαλε και στην εισήγηση βέβαια ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να το βάλουν στην ψηφοφορία. Βάλαν διαδικαστικά ζητήματα. Στην Κεντρική Επιτροπή την επόμενη θα συζητήσουμε για το πρόγραμμα του συνεδρίου. Επίσης δεν ήταν εκεί. Άρα να το ξεκαθαρίσω και ποιο είναι το βασικό θέμα. Η πολιτική συζήτηση και η πολιτική αντιπαράθεση δεν έγινε με ευθύνη αυτών που αποχωρήσαν. Το για μένα αυτό όμως, είναι ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέει η Μαρία, ότι το θέμα της πέμπτης φάλαγγας, πολύ βαριές κουβέντες. Επίσης οι παραπομπές για διαγραφές και μάλιστα μέσα από μια διαδικασία οριακά καταστατική και αποδείχτηκε και ατελέσφορη από ό,τι φαίνεται. Αυτά δεν ήταν μια σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και εγώ κρατώ αυτό που λέτε ότι ορισμένοι ναι, ορισμένοι είπαν αυτά που έπρεπε να πούν. Από την άλλη, η όχι λεγόμενη έπρεπε. Ομάδα Αξιόγλου. Καλά, η λέξη έπρεπε με βρίσκει πολύ το αντίθετο. Δεν έπρεπε να πούνε, εκτός αν έπρεπε κάποιος λέω, να μην δεν έπρεπε να πούνε. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Ναι. Από την άλλη, η ομάδα Αξιόγλου λέει ότι εμείς δώσαμε το κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή και μετά δεν ξαναμιλήσαμε. Δημοσίως δηλαδή, δεν υπήρξε από την πλευρά τους κάποια επιθετική συμπεριφορά. Εξαιρώ τον κύριο Φίλη, τον κύριο Σκουρλέτη, εκεί μπορεί να πει κανείς κάποια πράγματα. Αλλά ούτε ο Ηλιόπουλος, ούτε η Αξιόγλου, ούτε ο Χαρίτσης, ούτε η Αναγνωστοπούλου, κανείς από αυτούς δεν εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά. Εγώ δεν κατηγόρησα όλους τους αποχωρήσαντες για επιθετική συμπεριφορά. Εγώ αυτό που έβαλα και θεωρώ ότι είναι κεντρικότατο είναι η έλλειψη του πολιτικού διαλόγου. Ότι αφαίρεσαν και από εμάς
από πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες και στελέχη και κεντρικά αλλά και από τη βάση τη δυνατότητα να συζητήσουμε επί πολιτικών ζητημάτων και πιθανά διαφωνιών τους. Είναι πολιτικό ζήτημα, κύριε Πρόεδρε. Αποχώρησαν χωρίς να κάνουμε πολιτικό ζήτημα ότι ονειρευόσαστε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ μια Ελλάδα που το σπίτι του Έλληνα θα είναι καθαρό. Ξέρετε, εδώ και υπεραπλουστευμένα είχαμε και παράπονα από ανθρώπους που λέει με προσβάλλει το σπίτι, για το δικό μου είναι καθαρό. Λες. Εγώ το ΣΥΡΙΖΑ περιμένω. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι δύο διαφορετικοί πολιτικοί κόσμοι. Δεν πρόκειται να συνυπάρξουν. Δεν επρόκειτο εξ αρχής. Εγώ καταλαβαίνω τον κύριο Φάμελο. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Ο άνθρωπος θέλει να είναι ενωτικός, διότι βρίσκεται στη μέση, ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόσωπο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να συνεπάρξουν αυτοί οι δύο κόσμοι. Είναι προδιαγεγραμμένοι. Να σας μιλήσω λίγο για τις νοικοκύριδες. Να σας μιλήσω λίγο για τις νοικοκύριδες. Τώρα είμαστε και σε παράθυρα, πρέπει να κοιτάω μπροστά. Απλά αισθάνομαι ότι πίνω καφέ με, με φίλους και. Έτσι, έχει πει και ο Τσίπρας, βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ στη δουλειά μου και στο σπίτι μου είμαι πάρα πολύ νοικοκύρης. Και οι παππούδες μου και οι γονείς μου μάθαν να τιμώ μια λέξη που είναι η προκοπή, που είναι η δουλειά και το δίκαιο. Και ο Έλληνας και η Ελληνίδα έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις αξίες και θεωρώ ότι σαφέστατα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα, και μην σας πω ότι ήταν το μόνο κόμμα που παρέδωσε μια νοικοκυρεμένη Ελλάδα που είχε και περίσσευμα στα ταμεία της, γιατί όλοι οι προηγούμενοι ήταν οι νοικοκύριδες ή μπαταξίδες. Και αν δείτε και τώρα τις οφειλές που έχουν διάφοροι σε δάνεια και διαφωνείτε σε. Δηλαδή με τον κύριο Κασελάκη. Διαφωνείτε ήδη με τον κύριο Κασελάκη. Είπατε τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά λοιπόν, έτσι επειδή είμαστε φίλοι, λέτε την εκείνη ατμόσφαιρα, ακριβώς το αντίθετο όμως είπε ο κύριος Κασελάκης. Είπε λοιπόν ο Στέφανος ότι 37 δισεκατομμύρια με μνημονιακότερη ρύθμιση δεν υπάρχει. Είπε ο Στέφανος ο Κασελάκης ότι εμείς θέλουμε να εκφράσουμε και αυτούς που θέλουν να είναι και να αισθάνονται νοικοκύριδες, γιατί πράγματι ο μεσαίος χώρος δεν είναι η μεσαία τάξη. Είχατε πάψει να τους εκφράζετε. Τους νοικοκύριδες. Γιατί αισθάνθηκε δηλαδή ο πρόεδρος τώρα την ανάγκη να κάνει αυτή τη δήλωση? Γιατί εγώ θεωρώ περισσότερο πιθανό ως ανάγνωση, και τώρα δεν παρακάνω δίκη προθέσεων, ότι το αντισύριζα μέτωπο, στο οποίο δυστυχώς είχαν ταχθεί πάρα πολύ, προσπάθησε να περάσει μια εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι υπέρ της λειτουργικότητας, της αποτελεσματικότητας, της προκοπής της κοινωνίας. Μα όταν στην κυρία Αξιόγλου δεν αρέσει η κανονικότητα, γιατί δεν είναι ευκαιρία για την αριστερά, τι να υποθέσει κανείς? Αυτό δεν είπε η κυρία Αξιόγλου. Τώρα κάνετε ένα πινκ-πονκ το οποίο δεν ξέρω αν είναι ενδιαφέρει. Το δήλωσε η κανονικότητα, δεν είναι ευκαιρία για την αριστερά. Θέλετε εγώ να κρίνω το σχόλιο της κυρία Αξιόγλου? Τώρα, συγγνώμη, εγώ κρίνω το μείζον που είναι η αποχώρηση και της Εύης Αξιόγλου και του Αλέξη του Χαρίτση και θεωρώ ότι είναι μια πολύ λανθασμένη κίνηση, και είναι πολύ λανθασμένη κίνηση γιατί αφαιρεί από την αξιωματική αντιπολίτευση και από την εντολή των ψηφοφόρων τη δυνατότητα να έχουμε και ισχυρή αντίσταση στα σχέδια του κ. Μητσοτάκη, αλλά και μια πρόταση προοδευτικής διεξόδου. Εσείς, από αυτή την άποψη, λοιπόν. Είναι αποστάτες, κατά την εκτίμησή σας? Κοιτάξτε, πολλά πράγματα θα κριθούν από τη λειτουργία μας στη Βουλή, και εγώ κρατώ αυτή τη στιγμή μια στάση ήπιας, αν θέλετε, διαχείρισης, γιατί ακούω ότι θα συγκροτηθεί και κοινοβουλευτική ομάδα. Επειδή στο παρελθόν έχουμε ζήσει και άλλες αποχωρήσεις, θεωρώ ότι θα είναι πιο προβληματικό ακόμα το να συγκροτηθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες ψήφισαν ενιαίο και δυνατό ΣΥΡΙΖΑ. Και οφείλω να πω ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και διοντολογίας και πολιτικής διαχείρισης. Άρα πρέπει να το απαντήσουν οι ίδιοι. Πρέπει να το απαντήσουν οι ίδιοι αυτό. Θεωρώ ότι θα είναι μεγάλο πολιτικό πρόβλημα η συγκρότηση κοινοβουλευτική ομάδα με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ρώτησε κάτι ο Σεραφείμ, όσον αφορά που το δεύτερο, έχει ζητήσει ο πρόεδρος. Όσον αφορά το δεύτερο, επειδή ήδη έχω αναφερθεί, κύριε Κοντρότσο, πρέπει να πω ότι για να είμαι καταρχήν δίκαιος αλλά και συνεπής με βάση τον κώδικα διοντολογίας, και εφόσον αυτό ζητήθηκε εκ μέρους μου και για τον Ευκλήδο Τζαγκαλώτο και για την Μπέτη Μπέρκα, δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα για δύο σταθμά. Όλοι και όλες έχουμε υπογράψει τον κώδικα διοντολογίας, ο οποίος λέει ξέρετε ότι οι έδρες ανήκουν όμως στο κόμμα. Από την πλευρά τους λένε και επιτρέψτε ότι να σας πω, πήρατε 13 βουλευτές στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά. Και πριν το 2015, αλλά κυρίως από το 2015 και μετά από άλλα κόμματα που δεν παρέδωσαν την έδρα τους, ότι χάρη σε βουλευτές άλλων κομμάτων ψηφίσατε τη Συμφωνία των Πρεσπών, άρα το έχετε ως κόμμα, ως παράταξη, το έχετε κάνει κι εσείς κατά κόρον. Και τώρα ζητάτε από αυτούς να την παραδώσουν. Λοιπόν, προσέξτε τώρα ποιο είναι το περίεργο. Εγώ, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι προφανές ότι πρέπει να ζητήσω να τηρεί το κώδικα της διοντολογίας. Ναι. Και μου ζητούν να μην τηρήσω τον κώδικα διοντολογίας με αυτά πιθανά τα επιχειρήματα που καθέτετε εσείς, τα μέλη. Τα ακούω. Καλά, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Όχι, όχι, όχι. Τα μέλη της πολιτικής γραμματείας που συνέταξαν αυτό τον κώδικα διοντολογίας.
Γιατί ο Αλέξο Χαρίτσης, η Έφη Αξιόγλου, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος ήταν στην πολιτική γραμματεία της προηγούμενης σύνθεσης, οι οποίοι δεν είχαν διαφωνήσει. Αυτό με ενοχλεί, ξέρετε. Με ενοχλεί το ότι ήταν υποψήφιοι στη διαδικασία των εκλογών, δεν την αμφισβήτησαν και τώρα εκ των υστέρων κάποιοι από τους αποχωρήσαντες βάζουν ζήτημα και για την εκλογή του Στέφανου του Κασελάκη. Ότι ήταν στον κώδικα διοντολογίας, δεν είχαν διαφωνήσει και εκ των υστέρων παίρνουν ζητήματα σχετικά με την παράδοση των εδρών. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συνέπεια και η αξιοπιστία στην πολιτική. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι πολιτικό πρόβλημα για τη χώρα και την κοινωνία το ότι αδυνατίζουν οι αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό λάθος και είναι πολύ αρνητική εξέλιξη. Σαφές αυτό που πρέπει πείτε, να μείνω σε αυτό, κάτι, διότι γιατί το μείζον είναι... Βέβαια, εσείς τους είπατε ότι αν δεν πονείτε να φύγετε και να τελειώνουμε, να ρε παιδί μου. Να σας πω ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι... ακούσει κάτι επανάληψη. Το θέμα είναι, παραδείγματος χάρη, ότι σήμερα για να καταλάβετε γιατί συζητάτε, σήμερα μαθαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει στη Βουλή να απορρίψει την δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την ευθύνη, την κακουργηματική του κ. Καραμαλή για τα Τέμπη, για τη σύμβαση της τηλεματικής, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι 47, αλλά θα είναι 35, ή όσοι βουλευτές είμαστε. Άρα όσοι αποχώρησαν αυτό, είναι αυτό σημαίνει, χορηγή της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει, κύριε Φάμελη. Βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να βάλετε λέξη στο μόνο. Έτσι όπως λέτε, λέτε ότι αποδυναμώνουν την κοινοβουλευτική αυτό ομάδα είναι του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα ψηφίσουν, δηλαδή κάτι τέτοιο. Όχι, είμαι σίγουρος θα ψηφίσουν. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή που θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Άρα δεν αδυνατίζει το άθροισμα. Προσέξτε. Η πολιτική προετοιμασία, η δημοκρατική διαδικασία του κοινού λόγου, ο συλλογικός διανοούμενος, το κόμμα, τα κόμματα και ιδιαίτερα τα κόμματα της αριστεράς, είναι μεγάλες δημοκρατικές οικογένειες που παράγουν πολιτική μαζί. Αυτό θα λείψει και ποιοτικά και ποσοτικά. Θα λείψουν και οι ψηφοφορίες και οι συνεδριάσεις. Δεν πρόκειται να βάλω εγώ ακραίες λέξεις στο λόγο μου, δεν έχω βάλει ποτέ. Εμείς δεν θέλουμε να δικήσουμε τον κύριο Κασελάκη, γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που έχει εκλεγεί πρόεδρος και ενδεχομένως θα έπρεπε να του δοθεί και μια περίοδος χάριτος. Αν και στην πολιτική δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ισχύει αυτό όσον αφορά την κοινωνία. Πράγματι, η κοινωνία θέλει απαντήσεις τώρα και δεν την νοιάζει αν έχουμε ίσως οικονομικό πρόβλημα. Με βοηθάτε για το ερώτημα. Αλλά στην εσωτερική συζήτηση υπάρχει μια διαδρομή συνεδρίου. Με βοηθάτε για το ερώτημα. Και η κοινωνία λοιπόν εκφράζεται και αποδυναμώνει διαρκώς το ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Ούτε εγώ πολύ πιστεύω στις δημοσκοπήσεις και το έχω πει δημόσια. Εγώ πιστεύω σε εκλογές και μόνο. Και εκεί φαίνονται τα πραγματικά. Αλλά είναι αποτύπωμα της στιγμής όμως. Είναι, ακριβώς. Ναι. Διαρκώς λοιπόν είναι πτωτική η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και συμφωνώ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν αύριο μεθαύριο στις δημοσκοπήσεις μπει και η καινούργια ομάδα αυτή που θα έχει όνομα και έχει ένα αξιοσέβαστο ποσοστό. Γιατί θα μετριέται αυτή η ομάδα. Θα μετριέται αυτή η ομάδα. Θα τη βλέπεις κανονικά στη στήλη. Άρα εκεί θα πάμε σε διάσπαση του 14%. Έτσι. Θα πάμε μάλλον σε 7%. Προσθετικά σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, για να το απαντήσετε συνολικά. Ξέρετε τι ωραία τώρα. Κάνετε μια τετραπλή ερώτηση. Ναι, αλλά έχετε το χρόνο να το απαντήσετε. Δεν είπα τίποτα. Σε αυτό που ρώτησε ο Γιώργος. Κάνω ένα σχόλιο. Με φίλους που λέμε μέσα εγώ. Μέχρι τώρα ακουγόταν από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη ότι η πτώση στις δημοσκοπήσεις οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στα βαρύδια, σε όλους αυτούς που είναι μέσα. Τα βαρύδια λοιπόν φεύγουν. Εάν στις επόμενες δημοσκοπήσεις αυτή η δημοσκοπική καθίζηση συνεχιστεί, δεν υπάρξει ανάκαμψη, τότε ποιος θα φταίει? Τώρα έχετε βάλει και υποθέσεις και εγώ κοντεύω να ξεχάσω την πρώτη ερώτηση μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν περίμενα τις δημοσκοπήσεις. Για να καταλάβω ότι στην κοινωνία υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, πρέπει να σας πω και οφείλω αυτό το κλίμα να το μεταφέρω και σε όσους και όσες μας βλέπουν, γιατί είναι σίγουρα και πολλά μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια απογοήτευση από αυτό το κλίμα και εδώ βάζω εγώ το πολιτικό πρόβλημα, ότι αντί να ασχολούμαστε σήμερα με το τι θα κάνει στην προκαταρκτική επιτροπή για τα Τέμπη ο κύριος Μητσοτάκης, ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα αφαιρούμε ένα κομμάτι πολιτικής κριτικής. Εδώ βάζω το ζήτημα. Είναι αναστρέψιμο, κύριε Εγώ Φάμελ, εκτιμώ αυτό. Ότι είναι αναστρέψιμο, διότι Μάλιστα. είναι τεράστια τα προβλήματα και τα ελλείμματα που δημιουργεί η πολιτική του κύριου Μητσοτάκη και με πολύ μεγαλύτερη ανάγκη της κοινωνίας να έχει ένα προοδευτικό αύριο. Αλλά δεν μπορώ ακόμα να χρεώσω, και αυτό το λέω και προς τους αποχωρήσαντες, τα δημοσκοπικά αρνητικά ευρήματα στο Στέφανο τον Κασελάκη και στην πολιτική μας, γιατί δεν είναι μόνο Στέφανος. Άρα είμαστε... οι ευρωεκλογές θα είναι το σημείο αναφοράς. Να σας πω. Με το να σχολιάζουν δημοσκοπικά ευρήματα
αυτοί που συμβάλλουν σε ένα σωματικό πρόβλημα το οποίο αποτυπώνεται στα δημοσκοπικά προβλήματα, του στερεί και το δικαίωμα να κάνουν κριτική για τα δημοσκοπικά ιδρύματα. Έτσι, δεν ξέρω θα ήθελα πολύ. Είναι προφανές αυτό. Αντρέα, ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Φάμελε, θέλω πολύ μια ειλικρινή απάντηση από εσά. Γιατί είστε πολύ νωρίς για να κάνετε κάποιες υποθέσεις. Είμαι πολιτικός. Δεν θέλω να σα ρωτήσω γι' αυτό. Θέλω να σα ρωτήσω αν στην επαφή που έχετε εσεί ω Σωκράτη Φάμελο με την κοινωνία και με τον κόσμο σα αυτή τη στιγμή, σα λένε ότι έχουν καταλάβει ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Που μιλάμε. Βγαίνει προχθές ο κύριος Κασελάκης, λέει τελειώσαμε με τσακαλώτους και κατρούγκαλους, δεν το πέτσε ακριβώς, αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν το νόημα. Πάμε τώρα παρακάτω σε έναν άλλο δρόμο. Κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εννοεί. Εσείς λέτε ότι τα όργανα του κόμματος λειτουργούν και οι αποφάσεις θα ληφθούν εκεί. Άρα να μην ακούμε όσα λέει ο Κασελάκης και να ακούμε όσα λένε και όσα αποφασίζουν τα όργανα του κόμματος. Δηλαδή σας πιάνουν και σας λένε ναι είστε αριστεροί, ναι είστε ΣΥΡΙΖΑ. Που ξέραμε ή ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε τελείως. Ωραία, κοιτάξτε τώρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω δύο παραδείγματα γιατί έχω την αίσθηση ότι παίρνετε κάποιες στιγμές για να δημιουργήσετε ένα προφίλ στον Στέφανο Κασελάκη που δεν είναι τίμιο. Τα έχει πει αυτά που λέμε. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου τώρα. Εγώ θα σας πω λοιπόν τι καταλαβαίνω εγώ. Θα προσπαθήσω να ανασύρω από τη μνήμη μου δύο στιγμές που ήμουν μαζί του σε κεντρικά πολιτικά γεγονότα. Η μία στιγμή ήταν η επίσκεψη που κάναμε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μεγάλη καθυστέρηση του σκανδάλου των υποκλοπών. Τι είπε εκεί ο Στέφανο Κασελάκη, το οποίο είναι απολύτω γραμμή ΣΥΡΙΖΑ. Ότι στηρίζουμε τη δικαιοσύνη, ότι υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο παραβίαση δημοκρατικών αρχών και ότι θέλουμε απαντήσεις γρήγορα. Λοιπόν, αυτό είναι απολύτως αριστερή γραμμή και γραμμή ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, πήγαμε μαζί αμέσως μετά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εγώ σας ρώτησα ο κόσμος τι σας λέει. Τι είπαμε εκεί. Τι έκανε ο κ. Όχι, γιατί χρησιμοποιείτε κάποια. Το μήνυμα έχει περάσει. Στιγμές. Αυτό ρωτάω. Ναι, επιτρέψτε μου όμως τώρα. Έχει περάσει το μήνυμα. Είπατε ότι έχω χρόνο να απαντήσω. Απεριόριστο. Ωραία. Θα κάτσω τουλάχιστον μέχρι τις 10 λοιπόν όπως το βλέπω. Πηγαίνετε και στο Λιάγκα μετά. Λέω λοιπόν τώρα το δεύτερο. Πήγαμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι είπαμε εκεί. Είπαμε για τα καρτέλ τα οποία λειτουργούν στην ελληνική αγορά, για την ακραία ακρίβεια στα καταναλωτικά προϊόντα, για τα ερωτήματα που λείπουν από την κυβέρνηση στο ρεύμα, στις τράπεζες, στα πετρέλαια, στα καύσιμα. Λοιπόν, αυτά είναι γραμμή ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερός λόγος. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν στιγμές και κομμάτια του δημόσιου λόγου που επειδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο συνέδριο και δεν έχει ηρεμήσει, δεν έχει αν θέλετε κατασταλάξει όλος τον πολιτικός λόγος, δημιουργούνται και λανθασμένες εντυπώσεις. Και πολλές φορές έχω πει και εγώ και το έχω πει και μέσα στα όργανα ότι πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τη δική μας προετοιμασία, γιατί αν δεν έχουμε τα πολιτικά κείμενα του συνεδρίου και το είδος του κόμματος που χρειάζεται κοινωνία. Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα, γιατί να σας πω κάτι. Γιατί να σας πω ότι λοιπόν, το πρόβλημα δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρόβλημα δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ήταν να αλλάξουμε τον πρόεδρο. Το πρόβλημα ήταν. Κύριε Πρόεδρε, τι λέτε, ότι μέσα από το συνέδριο θα βγουν οι θέσεις που θα εκφράζουν το ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε εμείς. Το σύνολο. Έτσι, το σύνολο. Γι' αυτό και βιάστηκαν να φύγουν. Γι' αυτό και ήταν λάθος το ότι φύγανε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βιαστικά γίνονται κάποιες τοποθετήσεις. Όχι, όχι, δεν το είπα αυτό. Βιαστικά γίνανε οι αποχωρήσεις, οι τοποθετήσεις. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τις ευρωεκλογές, γιατί δεν είναι μακριά. Να απαντήσω λίγο στον κύριο Παπαδάκη. 17% το έχω, κύριος Κασελάκης. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση ο πρόεδρος. Και όποιος και αν έβγαινε πρόεδρος ή όποια και αν έβγαινε πρόεδρος. Να δώσει το προσωπικό του στίγμα και να δώσει την κατεύθυνση. Αλλά ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένος ο Στέφανος Κασελάκης τώρα και όλοι μας να μπούμε στη διαδικασία του δημοκρατικού διαλόγου και της σύνθεσης. Άρα, και αυτό που είπα και χθες στην πολιτική γραμματεία, να το κάνω και ως διαρροή. Επειδή το είπατε χθες και το μάθαμε από το ρεπορτάζ. Δεν το είπα χθες. Λιγότερη επικοινωνία και περισσότερη ουσία. Δεν το είπα χθες. Το είπα και στην Κεντρική Επιτροπή, το είπα και στο εκτελεστικό γραμματείο. Παραπροβλήθηκε. Επειδή δεν είμαστε μπροστά όμως, τώρα που είμαστε μπροστά, θέλουμε να το πούμε. Τι είπατε λοιπόν στην πολιτική γραμματεία. Τώρα ο κόσμος που μας βλέπει. Ίσως θέλει να καταλαβαίνει. Λέει ο Σεραφείμ, είπατε. Το ξέρω, αλλά εγώ διαρροή δεν θα δώσω. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο. Αφού ξεκινήσει θεραπεία, τι θα κάνω, το λέω και ως διαρροή. Στον κύριο Κασελάκη, του είπατε λιγότερη επικοινωνία, μεγαλύτερη ουσία. Όχι. Είπα ότι αυτό που προέχει τώρα είναι να παράγουμε πολιτική, αυτό που είπα και σε εσάς, ότι χρειάζεται να κάνουμε γρήγορα την Κεντρική Επιτροπή για να υπάρξει επιτροπή θέσεων και να καταλήξουμε στο πολιτικό μείγμα, στη σύνθεση που δικαιούται με τον πρόεδρο να ανοίγει προτάσεις. Αλλά πρέπει να οριμάσει και αυτό συλλογικά, σαφέστατα, ότι δεν μπορεί η επικοινωνία ή ένα κόμμα οπαδών να υποκαταστήσει αυτό που εγώ πιστεύω ως αριστερό είπατε, κόμμα. Κύριε Φάμελε, με άλλα λόγια. Όχι, δεν αφορά το Στέφανο. Ότι τέλος με τα social media και την προσωπική προβολή. Πάμε στην πολιτική. Δεν αφορά το Στέφανο τον Κασελάκη. Που δεν έχετε και άδικο εδώ που δεν αφορά το Στέφανο τον Κασελάκη. Ποιον αφορά. Αφορά και όλη αυτή την τοξικότητα που βγήκε στα κανάλια, που δυστυχώς χαρακτήρισε και την αποχώρηση πολλών συντρόφων και συντροφισών και το οποίο μας έκανε κακό. Η τοξικότητα δεν βγήκε από εμάς. Μα εγώ λέω που κυκλοφόρησε στα κανάλια. Εγώ δεν είπα ότι την κάνατε εσείς. Οι τοποθετήσεις γίνανε εδώ. Υπήρξαν τοποθετήσεις που γίνανε εδώ. Ναι, είναι γεγονός ότι υπήρξαν τοποθετήσεις που γίνανε παρότι εδώ. Παρότι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, αυτό να το πιστώσουμε,
είπε τοξικότητα τέλος. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε ότι πολλοί δεν τον άκουσαν από τα στελέχη. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι άκουσα τον Στέφανο τον Κασελάκη και σε κλειστές συνεδριάσεις, το εκτελεστικό δηλαδή, και στην Κεντρική Επιτροπή. Να λέει όχι απλά τοξικότητα τέλος, να λέει ότι δεν με εκφράζει και ζητώ να σταματήσει. Και όμως η τοξικότητα εννοώ, και αυτός ο διαδικτυακός πόλεμος. Θέλετε όμως να σας πω ποια είναι η αλήθεια. Όταν. Γιατί εγώ καταλαβαίνω και κάποιους ανθρώπους... Τώρα δεν μπορώ να μην σας το πω, κύριε Χάμη. Δεν γίνεται να μην σας το πω. Πάντως τα social είναι γεμάτο με εκφράσεις, τα τσακίδια, ούς, τα αποστάτες. Ο κύριος Πολάκης πριν από 5 μέρες εξαπέλυσε μία επίθεση στην κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία αφορούσε ένα ζήτημα υγείας. Αν αυτό δεν λέγεται τοξικότητα, τότε τι λέγεται? Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω για αυτό που πραγματικά λέγεται τοξικότητα, θα αναφερθώ αυτό μετά στη συνέχεια. Αυτό δεν είναι τοξικότητα. Θα αναφερθώ, δεν θα το υποτιμήσω την ερώτησή σας. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Κοιτάξτε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από ανθρώπους που είχαν αποφασίσει, γιατί εγώ εκτιμώ ότι κάποιοι είχαν αποφασίσει να φύγουν, όχι όλοι όσοι φύγανε, και αυτό που εμένα με ανησυχεί και για το οποίο θα κάνω ίσως αυτοκριτική και εγώ και να κάνουμε όλοι, είναι γιατί δεν θα έπρεπε να είναι ίσως και το μέγεθος, το πλήθος των αποχωρησάτων τόσο. Υπάρχει ταυτόχρονα μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που αγαπάνε το κόμμα και δεν αντέχουν αυτό το κλίμα και γι' αυτό εκφράζονται και μια επιθετικότητα σε πολλές αναρτήσεις. Δεν είναι γραμμή. Δεν είναι ότι παίρνουν από κάποιο γραμμή. Είναι και άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε καν. Υπάρχουν και λογαριασμοί στο δίκτυο που δεν τους ξέρω. Αυτό αφορά και τον κύριο Πολάκη που λέει. Λέω για αυτό που εκφράζεται πολλές φορές και καλώς ο Στέφανος Κασελάκης βγήκε και είπε ότι δεν με εκφράζει αυτή η τοξικότητα, δεν με εκφράζει ως διαδικτυακός πόλεμος. Η κίνηση του Παύλου, ξέρετε ότι κρίθηκε και από τον ίδιο τον Στέφανο τον Κασελάκη και ότι υπήρχε παρέμβαση του Στέφανου τον Κασελάκη που τον πήρε τηλέφωνο και πήρε και τη Σία Αναγνωστοπούλου και μιλήσαν και οι δυο τους. Αυτό θυμίζει ότι έκανε ο Τσίπρας με τον Πολάκη. Αυτό λοιπόν έγινε. Έγινε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κρύψουμε. Έγινε. Κακώς, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω. Κακώς ότι... λέτε. Μα έγινε ήδη παρέμβαση του Στέφανου Κασελάκη για να αποκατασταθεί αυτό το κλίμα. Καλά, εγώ το Φάμελο ρωτάω τώρα. Το Κασελάκη ακούσαμε. Μα το έκανε ήδη ο πρόεδρος του κόμματος. Είναι προφανές ότι αυτό έγινε αυτή η παρέμβαση. Φαίνεται να είναι βασικό συνεργάτης. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως. Εγώ εκτιμώ ότι δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Δεν ήταν αυτό το είπαμε εξ αρχής. Ο ρόλος σας είναι δύσκολος. Αυτό όχι. Μπορεί να υπήρξαν αφορμές, μπορεί να δόθηκαν αφορμές, αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ο κόσμος περιμένει κάτι από εμάς, νομίζω ότι θέλω να ζητήσω και από εσάς μια χάρη. Αυτή η δύσκολη ισοκομματική συζήτηση με έναν τραγικό τρόπο, γιατί για την αριστερά και τα συμφέροντα της κοινωνίας φαίνεται ότι κλείνει. Με πολύ λανθασμένο τρόπο, αρνητικό αποκλείεται για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν το βλέπω να κλείνει. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Και άλλοι, κύριε Φάμελε, και να μην είναι μόνο αυτή. Να σας πω κάτι. Ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων της αριστεράς είναι ότι είναι αισιόδοξοι. Εγώ είμαι φύση και θέση αισιόδοξο. Και πιστεύω ότι η κοινωνία πρέπει να είναι αισιόδοξη. Γιατί η κοινωνία επιλέγει πολλές φορές προοδευτικές λύσεις και αριστερές. Να είδατε, αυτό δεν είναι αισιόδοξο τώρα. Με κόβει. Λοιπόν... Όχι, εγώ σας είπα για τον χρόνο ότι έρχεται. Εγώ δεν σας έχω κόψει καθόλου. Όχι, λέω για τον χρόνο, κύριε Παπαδάκη. Έχεις πει, Γιώργο, είναι δύσκολος ο ρόλος του. Εξαιρετικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, έτσι, η κοινωνία, πολύ συχνά κοιτάει προς τα αριστερά και προς την προοδευτική σκέψη και πολιτική. Γιατί τα κάνουν μαντάρα οι δεξιές πολιτικές. Και πάντα ζητάει την αριστερά και την προοδευτική σκέψη να λύσει τα προβλήματα. Πού το είδατε αυτό, κύριε Φάμελ? Το βλέπω παραδείγματος χάρη στη μέση του σούπερ μάρκετ. Το βλέπω στις τιμές των καυσίμων, στα πρατήρια. Το βλέπω στις ανεξάρτητες αρχές που παραβιάζει την ανεξαρτησία τους από αυτή την κυβέρνηση. Το βλέπω στο ότι το δυστύχημα που είναι έγκλημα στα Τέμπη πάει να κουκουλωθεί. Το βλέπω σε πάρα πολλές στιγμές που με ανησυχούν. Η κοινωνία δεν τα βλέπει όλα αυτά, κύριε Φάμελ. Τα βλέπει η κοινωνία. Τα μάτια, η κοινωνία λοιπόν, προσέξτε, τα η κοινωνία λοιπόν βλέπει και έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία, αλλά είχε και ένα μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τροφοδοτήθηκε και από έναντι ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, αλλά δώσαμε κι εμείς ευκαιρίες και αφορμές. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε αυτό που αφορά εμάς. Εγώ λοιπόν εγγυώμαι από τη δική μου μεριά και από την οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς θα δουλέψουμε μέχρι το συνέδριο για να υπάρχει μια πολιτική πρόταση που θα δίνει προοδευτική διέξοδο στην Ελλάδα και όχι ένα ψεύτικο δικοματισμό. Πρέπει να υπάρχουν προοδευτικές πολιτικές στη χώρα μας. Γι' αυτό με ανησυχεί αποχώρηση. Γιατί αδυνατίζει αυτό το πρωτοβουλίο. Μία λέξη μόνο, κύριε Πρόεδρε. Τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι δικαιούται πολιτικό χρόνο ο κύριος Κασελάκης για να προσδιοριστεί. Βεβαίως. Όχι, εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ποιο είναι το ορόσημο εκεί που θα φανεί εάν η Προεδρία Κασελάκη και η νέα πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει στην κοινωνία ή ενδεχομένως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου θα καλά? Θα σας φανεί περίεργη απάντηση, αλλά εγώ επειδή είμαι αυθόρμητος και ειλικρινής, θα σας πω κάτι που ίσως δεν καταλαβαίνει εύκολα ο κόσμος. Για την κοινωνία. Το ορόσημο μπορεί να φαίνεται επικοινωνιακά ότι είναι οι ευρωεκλογές, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι κάθε μέρα που περασπιζόμαστε τα συμφέροντά της. Το ορόσημο μπορεί να είναι και σήμερα. Το τι θα πούμε στη Βουλή και στα Τέμπη. Ναι, αλλά το ταμείο, για μένα, το όμως, ταμείο κάπου γίνεται. Όμως. Είναι άλλο το ταμείο και είναι άλλο το ορόσημο. Το ορόσημο λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μπαίνει κάθε μέρα.
Αν μπορεί να τα αποκριθεί στις ανάγκες. Στις προεκλογές εκλέξετε αλλά... δύο βουλευτές. Ναι, ναι, αυτό τι θέλει. Επιτρέψτε να σας πω. Εγώ καταλαβαίνω τις κρίσεις που μπορεί να έρθουν ή και τις επιτυχίες μπορεί να έρθουν. Όμως για μένα, ξέρετε, το ορόσημο θα είναι πολύ νωρίτερα. Τι σημαίνει το για μένα? Σημαίνει για τα στελέχη που συμμετέχουμε και για τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Η δυνατότητά μας να πετύχουμε την πολιτική απάντηση στο συνέδριο. Θεωρώ ότι υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία να έχουμε μια πρόταση η οποία να δίνει μια αριστερή κυβέρνηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια αριστερή κυβέρνηση. Κύριε όπως Φάμελ, την είχε το 2015. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τώρα στα και το 19 λίγη. Στην Ελλάδα. Λοιπόν. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από καλές κυβερνήσεις. Όχι από, ούτε από αριστερά ούτε από δεξιά. Έλα, από καλές κυβερνήσεις. Εγώ δεν ανάγκη. Είμαι πολιτικός. Αυτά τα ιδεολογικά πρόσημα είναι που κατέστρεψαν. Ναι, αλλά εγώ βλέπω τώρα να έχουμε πάλι μια κυβέρνηση η οποία είναι δεξιά ή κεντροδεξιά. Δεν υπάρχει καλές ή κακές κυβερνήσεις. Ωραία. Να έχουμε λοιπόν μια καλή κυβέρνηση, η οποία θα λύσει τα προβλήματα μιας κακής κυβέρνησης που έχουμε σήμερα. Αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία. Πάντως, πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη. Πάντως, παρόλα αυτά. Εγώ μπορώ πάντως να απαντήσω και σε πάντως, παρόλα αυτά, είτε με λάθη των αυτών που έφυγαν, είτε με λάθη αυτών που έμειναν, η παντοδυναμία Μητσοτάκη, έτσι, είναι γεγονός. Αυτή είναι η αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε, κύριε Παπαδάκη. Και χαίρομαι που συμφωνείτε, γιατί κάποιοι λένε. Α, για το Μητσοτάκη μιλάτε. Να πω λίγο κάτι τώρα όμως. Επειδή ο κόσμος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτό το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ας δείτε λίγο σήμερα τι θα γίνει στη Βουλή. Έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να κουκουλώσει μια ποινική δικογραφία των Βρυξελών. Και με έχει λυπήσει ιδιαίτερα ως ενεργό πολίτη και επιστήμονα αυτή τη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία, εύχομαστε. Καλή δύναμη, κύριε Φάμελ. Καλή δύναμη.